Πρόεδρε, η διαδικασία των ερωτημάτων και των απαντήσεων ολοκληρώθηκε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της τηλεμαχίας. Θα κλείσουμε με τη δήλωση διάρκειας 2 λεπτών που θα κάνει κάθε πολιτικός αρχηγός χωρίς να προηγηθεί ερώτημα. Ξεκινούμε αντίστροφα με τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διαπιστώσατε και στα 6 ερωτήματα ότι δεν κάλυψα όλο το χρόνο. Ήμουνα σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη μέση του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι είμαστε αποφασιστικοί, είμαστε μεθοδικοί, είμαστε αποτελεσματικοί. Είμαστε μια διαφορετική άποψη. Εμείς δεν πετάξαμε χρήματα για σπότ, για παπαγαλάκια, για βαρβάρους και φοβικά σύνδρομα. Σήμερα πια κατέθεσα 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί στη Βουλή, υπέρ του Ταμείου Φτώχειας. Πιστεύω λοιπόν ότι πιο πολύ αξίζει από το να προβάλλουμε τον εαυτό μας με παπαγαλάκια και όλα τα λοιπά ή στην τηλεόραση, από το να δώσουμε το κάτι τι να βοηθήσουμε λίγο αυτό το Ταμείο της Φτώχειας που ακόμα δεν έχει πάρει τα πρώτα του λεφτά. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη πραγμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτόν τον τόπο να αναπτύξουμε το διάλογο. Το είπα στο προηγούμενο debate, το λέω και τώρα. Οι αλλαζονικές συμπεριφορές, τα συνθήματα ή μαζί ή πνιγόμαστε, ή σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Βέβαια, δεν θα ήθελα να υπενθυμίσω στον αξιότιμο κύριο Παπαδρέου ότι το έλεγε ο Καστοριάδης αυτό και το ανέπτυξε στο βιβλίο του. Εννοούσε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα μέσα στο σοσιαλισμό, γιατί το Στάλιν με τα εγκλήματά του κατά τη προτεύσεω είχε δημιουργήσει μια αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Δεν μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε με τέτοια διλήμματα. Άλλες φορές είχαμε πάει Καραμαλισσί Χάους, Καραμαλισσί Τάγκς κτλ. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσφορά. Αλλάζουμε το πολιτικό σκηνικό. Και το αλλάζουμε γιατί. Γιατί έχουμε άλλες απόψεις. Δεν είμαστε στήριοι. Δεν είμαστε σε αγκυλώσεις μέσα. Δεν είμαστε πάνω σε ράγες. Μπορούμε και μιλάμε ανοιχτά. Μπορούμε και ταξιδεύουμε μέσα στο όνειρο του Έλληνα πολίτη. Είμαστε αυτοί που είπαμε να μειωθεί για τα 2 χρόνια της κρίσης ο μισθός των υπουργών, των βουλευτών, του Πρωθυπουργού και των Προέδρων κατά 50%. Βάζει τάμα από τον ελληνικό λαό. Βάλε το χέρι στην τσέπη και εμείς να μην βάζουμε το χέρι στη δικιά μας τσέπη. Έτσι σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε με αλληλεγγύη, σκεφτόμαστε με αγάπη προς τον Έλληνα, ο οποίος πάσχει, βάλετε και προσβάλλεται. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κύριε Λαβάνο, έχετε το λόγο. Ναι, να πω ότι φάνηκε η πλήρης ανεπάρκεια αυτού του συστήματος να κάνουμε διάλογο. Προσπάθησα να κάνω διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δεν τον είχα. Να πω στους εκλεκτούς δημοσιογράφους που είναι εδώ ότι διέγνωσα κάποια κοινά στοιχεία στις ερωτήσεις σας. Καλά κάνετε και τα φαίνεται, φαίνεται ότι συζητιούνται. Μήπως το συνασπισμός της προσωπικής αριστεράς είναι κομμάτι ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι ξεπερασμένο. Μήπως βρίσκεται σε μια πτώση όπως όλο το πολιτικό σύστημα. Ακόμη και γιατί είστε εσείς εδώ πέρα. Αν θέλετε, το γιατί είναι κάποιος εδώ, ίσως θα έπρεπε να μπει, όχι για εσάς που σας εκτιμώ βαθιά, αλλά για τα κανάλια, ειδικά τα ιδιωτικά. Τη στιγμή, γιατί αυτή η εικόνα που παίρνουμε είναι μια εικόνα της σημερινής πραγματικότητας. Δηλαδή, συζήτηση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου με τις τηλεοπτικούς σταθμούς, τη στιγμή που υπάρχει ένα γκρίζο περιβάλλον, που δεν υπάρχει η πλήρης αδειοδότηση, που υπάρχουν διαφωνίες στα κριτήρια, που δεν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε λοιπόν κομμάτι αυτού του συστήματος και εμείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν από λίγες μέρες έφυγε μια μεγάλη προσωπικότητα της αριστεράς, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης. Το λέω αυτό γιατί ήταν 15 χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ήταν πρωταγωνιστής στα θέματα τα περιβαλλοντικά, από τα ζητήματα του κλίματος μέχρι τη σήμανση των βοηδών, μέχρι τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γιατί ήταν μια άλλη ποιότητα και ήταν μέχρι πριν από λίγο ένας από τους 300. Και έχω ακούσει πολλές φορές στις τηλεοράσεις και οι 300. Και θέλω να πω, όχι, δεν είμαστε έτσι. Και έχουμε μια ιστορία πίσω μας, έχουμε μια κληρονομιά και έχουμε αγώνες και έχουμε και αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και θα κρίνει με βάση αυτά ο πολίτης. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Κυρία Παπαρίγα, έχετε το λόγο. Το ερώτημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι πραγματικό, όμως προεκλογικά μετατράπηκε σε ένα είδωλο με στόχο να κρυφθεί μια πραγματικότητα ότι ανάμεσα στα 2 κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές.
χρησιμοποιήθηκε ως είδωλο για να εμφανιστούν ότι υπάρχουν διαφορές. Εμείς βλέπουμε αυτή τη μάχη στις 7 του Ιούνιου σαν μια πολύ μεγάλη μάχη. Από τις 8 Ιούνιου και μετά δεν θα είναι η κάλπη που θα παίζει το κύριο ρόλο, αλλά τα αποτελέσματα της κάλπης θα επιδράσουν. Με αυτή την έννοια θέλουμε να απευθυνθούμε στα εργατικά, στα λαϊκά στρώματα, στους νέους ανθρώπους, στα νέα ζευγάρια και να τους πούμε το εξής πράγμα. Αν σκεφτούμε τι μας περιμένει στις 8 του μήνα, εγώ μία λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Χολή. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι κατευθύνσεις, οι υποδείξεις, αυτές είναι οι αποφάσεις της Συνόδου της Πράγα, που πρόσφατα, στην Πράγα που πρόσφατα πήγε και ο Πρωθυπουργός και πήρε μέρος και βεβαίως ενημέρωσε μονόπλευρα. Δεν είπε την πραγματικότητα, ποιες είναι οι αποφάσεις της Πράγας. Εμείς λέμε ότι σε αυτή την κάλπη πρέπει να αναμετρηθεί η ικανότητα του λαού να είναι ανυπάκους, απίθαρχος και να αντεπιτεθεί. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και η αντεπίθεση, και εδώ με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να συντελεστεί. Και θα έλεγα το εξής πράγμα. Δεν αρκεί απλώς η αντεπίθεση. Θέλει τον ευνηδιασμό, ευνηδιαστική αντεπίθεση. Και ο ευνηδιασμός μπορεί να συντελεστεί ως εξής. Εκεί που δεν το περιμένουν, εκεί που δεν το φαντάζονται, εκεί που το φοβόνται, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να την αχτεί ψηλά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα μας φυλήσουν άνθρωποι που διαφωνούν και μαζί μας. Οι ευθύνες μας ήταν τεράστιες. Γιατί θα πρέπει με ένα πολύ ψηλό ποσοστό να διαχειριστούμε την πλατιά συσπήρωση ανθρώπων και με διαφορετικές απόψεις. Το μπορούμε.